επιστρέψαμε και επειδή δεν θέλω να γκρινιάζουμε συνέχεια και λέμε να κοιτάξτε εδώ τα μέτρα που έχουν ληφθεί και κλείνουν τα μαγαζιά και πώς θα γίνει και τι γίνεται με τον κορονοϊό, θα σας πάμε να πάρουμε πάλι έναν άλλον αέρα διαφορετικό και να μάθουμε επίσης και ένα μυστικό. Πώς θα έχει καταφέρει ένα μικρό νησί όπως είναι η Κύθνος, η πολύ όμορφη Κύθνος, πολύ κοντά στην Αττική. Και θα καλωσορίσω, άντε με την καλησπέρα πάλι. Είμαστε ακόμη μεσημέρι. Τον δήμαρχο της Κύθνου, τον κύριο Σταμάτη Γαρδέρη. Δήμαρχε, καλό μεσημέρι. Καλό μεσημέρι και σε εσάς. Είμαστε μια χαρά και μαθαίνουμε ότι κι εσείς είσαστε πάρα πολύ καλά. Με ποια έννοια? Ότι το νησί σας, το οποίο φέτος έχει πάρα πολύ κόσμο, παρόλο που τα πράγματα είναι τόσο περίεργα, εσείς τα έχετε καταφέρει και τα μαγαζιά σας να τα λειτουργείτε και ο κόσμος να είναι εκεί και να περνάει καλά και επίσης να μην έχετε κρούσματα. Αυτό λοιπόν, πώς το καταφέρατε εσείς, θα μας πείτε το μυστικό? Ακριβώς όπως το είπατε, εντάξει, φροντίζουμε να κρατάμε το πρωτόκολλο, να έχουμε μια ενημέρωση προς τον κόσμο, γενικότερα στους πολίτες, στους επισκέπτες, στα μαγαζιά, στα ξενοδοχεία. Υπάρχει μια σχετική αστυνόμευση, προσπαθούμε να κρατήσουμε ήδη να τον... καλύτερα, να τηρήσουμε καλύτερα το πρωτόκολλο. Πιστεύω ότι τα έχουμε καταφέρει μέχρι στιγμής, παρόλο ότι το νησί έχει μια πληρότητα στο 95%. Δεν μου λέτε τώρα, Δήμαρχε, εσείς συνήθως ο τουρισμός που έχετε είναι εσωτερικός, είναι από το εξωτερικό, πώς είναι φέτος τα πράγματα? Πάντα η Κύθνος απευθύνεται στον Έλληνα, πάντα ανέκαθεν απευθύνονταν τον Έλληνα, ειδικά εφέτος λόγω και των γεγονότων, λόγω του κορονοϊού που οι ξένοι επισκέπτες είναι λιγοστοί. Αποκλειστικά στο 90% είναι Έλληνες. Και από άλλες χώρες από πού έρχονται συνήθως? Λίγο στη Ιταλία, Γάλλη, Γερμανοί θα έλεγα. Αλλά ως επιτροπή στο Γάλλη και Ιταλία. Τώρα καταλαβαίνω ότι μας προκαλείτε, παρόλο που δεν μας δείχνετε θάλασσα. Είσαστε στη χώρα, καταλαβαίνω, έτσι? Είμαστε στην Τριοπίδα. Και έχετε τα πολύ ωραία δέσματα εκεί, τα τοπικά της περιοχής, και μας προκαλείτε με όλα αυτά. Ακριβώς. Γιατί είναι πολλά τα πράγματα και διαφορετικά που μπορεί να βρει κάποιος στο νησί. Από την φυσική ομορφιά, από τις πολύ ωραίες θάλασσες, από την πολύ ωραία χώρα, επαναλαμβάνω, από τις πιο ωραίες χώρες που έχουμε σε νησί, σε νησιά, στα νησιά μας. Πολύ ωραίο φαγητό και πολύ ωραίο ποτό. Και όλα αυτά με ασφάλεια. Προσπαθούμε όσο το δυνατόν να κρατήσουμε το πρωτόκολλο που σας είπα και να έχουμε, να παρέχουμε ασφάλεια και στους επισκέπτες, αλλά και γενικότερα στον κόσμο. Λοιπόν, όπως έχω πει, η Κύθνος φέτος είναι προορισμός, γιατί έχουμε το προνόμιο να έχουμε 100 παραλίες. Μπορεί να είσαι σε παραλία με 2-3 παρέες ή και μόνος σου σε κάποιες. Καταλαβαίνετε αυτό τι σημαίνει όταν... Και κοντά στην Αττική, κάτι το οποίο μπορεί να είναι εύκολο για ένα διήμερο, ένα τριήμερο για κάποιον. Έτσι όπως το λέτε. Μία ώρα και 40 λεπτά από το Λαύριο, 3 ώρες από τον Πειραιά. Είμαστε ένας κοντινός προορισμός, ένα πανέμορφο Κυκλαδονήσι με παραλίες, με πολλές θεματικότητες, με πλούσια γαστρονομία, πλούσια ήθη και έθιμα. Λοιπόν, όλα αυτά από την πολύ όμορφη Κύθνο. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για αυτή την επικοινωνία. Να είστε καλά, να είστε καλά. Καλή συνέχεια, καλό 15 Αύγουστο και θα καλωσορίσουμε εδώ στο στούντιο την κυρία Έλενα Μπουζαλά.